Τέλος στην απλή αναλογική φέρνει το νέο νομοσχέδιο για το εκλογικό σύστημα στην τοπική αυτοδιοίκηση που ψηφίστηκε επί της αρχής από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, με το αρμόδιο Υπουργείο να κάνει λόγο για ένα νομοσχέδιο τομή. Το πιο κεντρικό από όλα θα ήταν να συζητήσουμε για το τι αυτοδιοίκηση θέλουμε. Ποια είναι τα ζητήματα της αποκέντρωσης, ποια είναι τα ζητήματα της περιφερειακής ανάπτυξης, ποια είναι τα ζητήματα του δημοκρατικού προγραμματισμού και πώς αναβαθμίσουμε τα συλλογικά μας όργανα. Έχουμε μία επιστροφή στο έντονα πλειοψηφικό σύστημα και μάλιστα με την επιπλέον, θα έλεγα, αβαρία ότι τώρα πλέον δεν χρειάζεται το 50-1 που δημιουργούσε μια μεγαλύτερη νομοποίηση στο δημοτικό σύστημα, αλλά αρκεί το 43-1 που μπορεί κάποιος να βγει δήμαρχος και από την πρώτη Κυριακή. Ακόμα και αν θέλουμε να δεχτούμε ότι η βούληση του νομοθέτη είναι ο δήμαρχος με 43% να παίρνει το 60% των οντρών, υπάρχουν κάποια άλλα θέματα τα οποία εξίσου σημαντικά και τα οποία παρότι είχαν αναδειχθεί, από ό,τι φαίνεται δεν έχουν συμπεριληφθεί καθόλου στις διορθωτικές παρεμβάσεις. Ανάμεσα στα άλλα, το νομοσχέδιο προβλέπει το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο στο 43% συν μία ψήφο, θέτει όριο 3% για το δικαίωμα εκλογής Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβούλου, το οποίο είναι ανεξάρτητο από τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου, εξασφαλίζει την εκλογή των 3/5 των μελών του Συμβουλίου στον νικητή των εκλογών και επαναφέρει την πενταετή θητεία. Εκλέγεται Δημοτική Αρχή με 43% και όχι με 50-1 που ορίζουν οι κανόνες της δημοκρατίας. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι ασφαλές. Θα εγερθούν και θέματα συνταγματικότητας, φαντάζομαι. Γιατί και το προηγούμενο πλειοψηφικό, όταν είχε προσβληθεί, είχε οριακά κριθεί συνταγματικό κάρι της λεγόμενης λειτουργικότητας, αλλά τότε προέβλεπε 50-1. Ενότητες που έχουν μικρή πληθυσμιακή σύνθεση σε σχέση με ενότητες που έχουν μεγαλύτερη πληθυσμιακή σύνθεση θα αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εκπροσώπησή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφού πλέον θα πάμε σε μια λογική όπου η Σταυρή θα μπορεί κάποιος να διστάζει στο σύνολό της η Δημοτική Ενότητα στην οποία είναι Δημότη. Ένα δεύτερο σημείο που θεωρώ ότι είναι αντικείμενο κριτικής από μέρους μου είναι η υπερδιόγκωση των συνδυασμών. Αντίθετο είναι και το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου. Σε ψήφισμά του κατόπιν πρότασης της παράταξης Ηρακλείου Ενεργοί Πολίτες που υπερψηφίστηκε χωρίς τις ψήφους της Δύναμης Πολιτών και της Λαϊκής Συσπήρωσης, το Δημοτικό Συμβούλιο Ηρακλείου, ανάμεσα στα άλλα, θεωρεί ότι το προτινόμενο εκλογικό σύστημα είναι αντίθετο με τις αρχές της ισοτιμίας και της δημοκρατίας, ζητώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου. Δεν είναι δυνατόν, αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο, ένας που εκλέγεται με 43% και ένας που εκλέγεται με 60% να έχει τον ίδιο αριθμό εδρών, δηλαδή τα 3/5. Όχι. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό. Οι αυτοδιοικητικοί της Κρήτης πίσω από τις διατάξεις του νομοσχεδίου βλέπουν να ευνοούνται οι μεγάλες κομματικές παρατάξεις και ουσιαστικά να αποκλείονται κινήσεις πολιτών από τη συμμετοχή στις δημοτικές εκλογές. Είναι σαφές ότι είναι ένα νομοσχέδιο που έχει να κάνει καθαρά και μόνο με τον εκλογικό νόμο και το δικαίωμα εκλογής του Δημάρχου με το 43%. Τοπικές υποθέσεις διαχειριζόμαστε. Την ανάπτυξη του τόπου μας, την ευημερία των πολιτών μας και μια κοινωνική συνοχή που πρέπει να υπερασπιζόμαστε σε όλες τις κρίσιμες περιόδους. Αυτό λοιπόν μπορούσαμε να το πετύχουμε με, αν θέλετε, μεικτά συστήματα, με ποιοτικότερα ψηφοδέλτια, δίνοντας κίνητρο στους ανθρώπους να συμμετέχουν στην αυτοδιοίκηση. Η ισχυρή δημοτική αρχή, ο ισχυρός δήμαρχος, τα ισχυρά δημοτικά συμβούλια, τα καθορίζει η ίδια κοινωνία. Και η ίδια κοινωνία είναι αυτή που τα αναδεικνύει. Αναδεικνύει δυνατές ισχυρές δημοτικές αρχές. Και προφανώς οι νόμοι είναι τα εργαλεία.